Αυτή η ρητορική, αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, φέρνει κάποια αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Mm-hmm. Το ακούσαμε 8 φορές και αναρωτιόμασταν πολλές φορές μα τι συμβαίνει. Ή τα νησιά είναι τουρκικά. Τα έχουμε ακούσει από τον Παχτσελή. Ή αποστατιωτικοποίησε τα νησιά και λέγαμε μα δεν φέρνει αποτελέσματα κτλ. Αυτό που διάβασα εγώ στις δημοσκοπήσεις είδα ότι φέρνει αποτελέσματα. Βέβαια. Μέχρι στιγμής ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει δρόμος ακόμη. Ναι, αλλά έχουμε καιρό με τις εκλογές, Μανώλη. Δεν γίνονται αύριο εκλογές. Εάν από τώρα έχει καβατζάρει ο Ερντογάν ή ήδη τον αντίπαλό του, τον Κιλιτσάρογλου, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν άλλοι, θα δούμε. Mm. Σημαίνει ότι τσιμπάει με αυτά που λέει. Επομένως αυτή η πολιτική του βγαίνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα το πάρει πίσω. Βέβαια. Ε? Έτσι, θα το πάρει κορδόνι μέχρι την κάλπη αυτό. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Επειδή χθες γίνονται διάφορα τηλεφωνήματα. Σάλιβαν, Καλίν, Μπλίνκεν, Μητσοτάκης. Ναι. Προφανώς γίνεται κάποια προσπάθεια και από τους Αμερικανούς να μην υπάρξει μια σοβαρή κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Φαντάζομαι, έτσι φαντάζομαι. Από εκεί πέρα όμως η ρητορική έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Αν πάει στον πρώτο γύρο των εκλογών, μάλλον θα υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι. Ναι. Δηλαδή, αλλά θα πάει στο δεύτερο γύρο. Αν στο δεύτερο γύρο είναι Ερντογάν και Κιλιτσάρογλου. Δείτε τα αποτελέσματα. 44,9% ο Ερντογάν, 43,9% ο Κιλιτσάρογλου. Αυτό είναι μια αποτυχία για τον Κιλιτσάρογλου. Διότι με πληθωρισμό 100% και παραπάνω. Και τον περνάει ο Ερντογάν. Επίσημος, ανεπίσημος 150. Βέβαια. Και η φτωχοποίηση τα τελευταία τρία χρόνια και να σε περνάει ο Ερντογάν δείχνει κάτι. Τώρα, Ο Ερντογάν θέλει τον Κιλιτσάρογλου απέναντι. Σου λέει ψόφιο άλογο είναι αυτό. Τον κερδίζω για πάντα. Μα το έχει πει κιόλα. Του λέει: εγώ εσένα θέλω. Εσένα πιστεύω πολύ. Προκαλώ, για αντίπαλο. Από αγάπη το λέει. Αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα τη Τουρκία. Αυτό που αφορά την Ελλάδα είναι ότι αυτή η ανθεληνική ρητορική, η αντιαμερικανική ρητορική, δηλαδή να απειλούν τα νησιά, θα εισβάλλουν οι Έλληνες, να φύγουν τα στρατεύματα. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, πούλησε. Έχει δίκιο ο Μανώλη σε αυτό απολύτως. Πάντως, Μανώλη, πολύ σωστό. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως το περιγράφεις, επειδή και ο Κιλιτσάρογλου περιγράφει σε έναν ανταγωνισμό, ποιος θα πει το πιο ακραίο, σε βάρος της Ελλάδας, και ο Κιλιτσάρογλου θα υπερθεματίζει. Δηλαδή, για όλο το επόμενο διάστημα, θα φλερτάρουμε με το ατύχημα, έτσι, σε ολόκληρη την περιοχή, μέχρι να στηθούν οι κάλπες στην Τουρκία. Αυτή, παιδιά, είναι οριζόντια στην Τουρκία. Εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ, ένα ανταγωνισμό ακροτήτων. Ο ένας από τον αρχής γενομένης με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και όλους τους ηγέτες σύσσωμα όλων των κομμάτων οριζοντίως, τα ίδια λένε πάνω κάτω, Μανώλη. Ναι, και εμένα αυτό το μεγάλο μου το ερώτημα είναι το εξής. Ο Τούρκος πρόεδρος θεωρητικά βρίσκεται στο 45% αν μείνουμε δύο αντιπάλους. Αν είναι τέσσερις, αν είναι στο 42%. Και όλοι οι άλλοι ενώνονται εναντίον του. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα τον Τούρκο πρόεδρο. Mm-hmm. Αλλά για το 45% στο 51% για να φτάσει είναι δύσκολος δρόμος. Mm-hmm. Αυτή η ρητορική, αν πάει στο επόμενο στάδιο, μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα, λένε πολλοί πολιτικοί αναλυτές. Και αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που λες θα το συζητήσουμε μετά.